Τι έγινε ρε παιδιά εκεί πέρα στο Beat? Ξέρετε τη γνωστή εφαρμογή το Beat? Τι είναι ταξιτζίδες? Okay, είπαμε λόγω πανδημίας, λόγω της καραντίνας, φύγατε πολύ, δεν μπορέσατε να κάτσετε και να αντέξετε, το καταλαβαίνω, δεν υπήρχε δουλειά. Και τώρα πάμε να ανοίξουμε εμείς οι Αθηναίοι την εφαρμογή και σου βγάζει κάθε 5 λεπτά ακύρωση γιατί δεν βρίσκει ταξί στην εμβέλειά σου, και όσο ακυρώνει ανοίγει την εμβέλεια αλλά παρόλα αυτά δεν βρίσκει ταξί καθόλου, και περιμένεις 20-25 λεπτά και δεν έρχεται ταξί, κανένα διαθέσιμο εδώ γύρω, με αποτέλεσμα να πρέπει να αναγκαστείς να βγεις έξω τελικά να βρεις ταξί. Η έγκλη που είχε το Beat, η ποιότητα που είχε το Beat, μας είχε τελειώσει. Δυστυχώς, εγώ που ήθελα να πάρω ταξί τις τελευταίες φορές, έχω δει αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια? Γιατί δεν θέλετε εσείς οι καινούργιοι ταξιτζίδες και οι παλιοί ταξιτζίδες να πάτε ξανά πίσω στο Beat? Τι, δεν σας αρέσει που πρέπει να είσαστε επαγγελματίες καθόλα? Δεν σας αρέσει που πρέπει να πληρώνετε και να δίνετε και απόδειξη? Δεν σας αρέσει που πρέπει να είσαστε μούκα στη στρούκα και να μην λέτε χαζομάρες και ηλιθιότητες και ψεκασμένα πράγματα συνωμοσιολογίας? Δεν σας αρέσει που θα έρθει ο καθένας από εσάς, από εμάς μάλλον, και θα βάλει κριτική επειδή ήταν το αυτοκίνητο χάλια ή βρώμικο ή είχατε κρεμάσει ένα σωρό, πώς το λένε, παναγίτσες και τα λοιπά? Δεν σας αρέσει? Να τον πιείτε, να τον πιείτε, διότι ο τουρισμός δεν θα κρατήσει για πολύ για να τρώτε τα λεφτά αυτών που δεν ξέρουν πώς πρέπει να είναι τα πράγματα με τα ταξί στην Ελλάδα. Οι τουρίστες στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα τελειώσουν και μετά εμείς οι πελάτες θα σας μείνουμε. Γι' αυτό το Beat αυτή τη στιγμή δεν έχει αρκετούς ταξιτζίδες για να μπορούμε εμείς να καλέσουμε και να έρθει όπως ερχόταν στα 5 λεπτά και περιμένουμε 25 και 30, λες και ζούμε πάλι Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά. Λοιπόν, ξυπνήστε, διότι αυτό δεν θα σταματήσει. Θα υπάρξουν και άλλες εφαρμογές, έτσι σε το Beat και καλύτερες, που η κριτική θα παίρνει και θα δίνει. Και θα γίνεται και σωστή κριτική. Και όχι μόνο με τα απλά κριτήρια, αλλά και με πιο σοβαρά κριτήρια. Γι' αυτό συγκεντρωθείτε, μπείτε πάλι μέσα στο Beat, αγοράκια, που θέλετε να μην μπείτε στο Beat για να μην τρώτε, για να μην τρώτε τα δικά μας λεφτά, αλλά να πηγαίνετε στις τουριστικές περιοχές και στα λιμάνια και στα αεροδρόμια και να τους τρώτε τα λεφτά από εκεί πέρα. Γιατί ο ξένος αυτή και τα πει, μου χρέωσε και 20 ευρώ παραπάνω, μωρέ, δεν πειράζει, μωρέ, καλή καρδιά το παιδί, δουλεύει όλη μέρα, 20 ευρώ. Να του κλέψεις 20 ευρώ. Ο άλλος θα πει, δεν βαριέσαι, μωρέ, ειδικά αυτούς που τους πηγαίνεις στα καλά ξενοδοχεία, δεν τους νοιάζει και ιδιαίτερα. Αλλά κλέβεις και γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνεις στο Beat, γιατί στο Beat δεν μπορείς να κλέψεις, μάνα μου. Δεν μπορείς να κλέψεις. Θα σε πιάσουνε. Γι' αυτό δεν μπαίνετε στο Beat. Γιατί έτσι είσαστε. Πήγα στο μοναστηράκι τις προάλλες και βγαίνουμε στην πιάτσα ταξί για να πάρουμε ταξί όχι από την πιάτσα, διότι κανένας δεν δεχότανε άκουσον. Κανένας από όλη τη σειρά 20 ταξί ερχόντουσαν, κανένας τους δεν δεχότανε πληρωμή με POS, με κάρτα. Κανένας, παιδιά, κανένας. Και κάποιοι που έβλεπα ότι είχαν το Beat, αλλά δεν είχαν πάρει πελάτη από Beat, αλλά απ' έξω, λέγανε, α, είναι από την εφαρμογή το POS, εμείς δεν έχουμε, λέει, πραγματικό POS. Λοιπόν, αυτή η ψεματούρα με έχει τρελάνει και ήθελα απλώς να το πω, έτσι, γιατί δεν μπορώ. Ειλικρινά, πιστέψτε με, έχω βαρεθεί. Δεν έχω πρόβλημα να φορέσω τα φλάτ μου παπούτσια και να περπατήσω, αλλά όταν θέλω να πάω από το μοναστηράκι σπίτι μου, στην Νίκαια, και δεν έχω τη διάθεση να περπατάω 2 ώρες για να φτάσω σπίτι, και είναι αργά τη νύχτα και είναι 1 η ώρα 2, και δεν υπάρχει ούτε μετρό για να με κατεβάσει στην Νίκαια και να περπατήσω μόνο 25 λεπτά για να φτάσω σπίτι μου. Και αναγκαστικά πρέπει να γυρίσω πίσω στην καφετέρια που ήμουνα στις μέσα οδούς για να μπορέσει να έρθει το ταξί. Διαφορετικά επίτηδες τα ταξί δεν έρχονται στις πιάτσες. Επίτηδες δεν έρχονται στις πιάτσες, γιατί σου λένε να πάρεις τις πιάτσες. Και καλά αλληλεγγύη.
Αλλά αν εγώ θέλω να πάρω και να καλέσω ταξί, γιατί να μου το στερήσει αυτό? Στο στερεί για αυτό το λόγο. Αλληλεγγύη σε αυτούς που θέλουν να φάνε μαύρα. Καταλαβες? Και τα έχω πάρει στο κρανίο. Ειλικρινά τα έχω πάρει στο κρανίο. Και αυτό πρέπει να τελειώσει. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, πώς να πιέσουμε τον beat, να τους ξεσκίσουμε στις κριτικές. Μόνο έτσι. Δώστε μου και εμένα καμιά ιδέα, διότι έχω βαρεθεί να βγαίνω έξω μετά από 20-25 λεπτά που περίμενα να βρω ταξί με beat και να βγω έξω να περιμένω για να έρθει επίσης ταξί και να ψήνομαι. Έχει καταδύσει. Αηδία. Λοιπόν, σας φιλώ. Και για να μου περάσουν τα φαρμάκια να σας δείξω και το νέο μου φόρεμα. Ναι, αυτό εδώ είναι ένα φόρεμα, έτσι. Για το σπίτι. Για το κήπο. Για τη λυρική. Για την οδική. Με ωμέγα. Για την οδική με όμικρον. Χαριτωμένο. Από το Σέιν το πήρα. Αυτά. Έτσι, ένα δωράκι. Για όσους κάθισαν μέχρι το τέλος να δουν το βίντεο. Τρουμ! Bye! Κάτσε εκεί. Στόπρε. Περιμένετε να το βρω.